Πάμε όμως στα εθνικά ξανά, γιατί έχουμε μπροστά μας εθνικές εκλογές. Καλωσορίζουμε τον Χρήστο Μπουκόρο, αγαπητέ τον Σωτήρη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και εκ νέου υποψήφιο. Αυτά είναι τα αυτονόητα, δεν περιμένουμε τις... Και τους τηλεθεατές μας, ναι. Δεν περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Αυτό συμβαίνει έτσι πάντοτε με όλους τους εκλεγμένους βουλευτές και σε όλα τα κόμματα. Τι έχουμε λοιπόν μπροστά μας? Έχουμε μια αντιπαράθεση που την βλέπουμε τώρα με αφορμή τις αλλαγές. Εκεί εσείς λέτε ότι ουσιαστικά είστε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Άρα πώς πάτε να κάνετε κάτι τόσο σημαντικό? Κατά την άποψή μου, η ιστεροφημία στην πολιτική είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Σκεφτείτε τώρα να έχουμε μια κυβέρνηση που θα χάσει με 10-12 μονάδες και όντας υπηρεσιακή, εφόσον έχουν προκηρυχθεί ουσιαστικά οι εκλογές, τα τυπικά ζητήματα παραμένουν, να ορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου, η θητεία της οποίας λύγει 30 Ιουνίου. Θέλω να πιστεύω, αγαπητέ Σωτήρη, ότι ο ανώτατος πολιτιακός άρχοντας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα δει όλες τις συνταγματικές παραμέτρους του ζητήματος, γιατί πρέπει να υπογράψει το προεδρικό διάταγμα από 1 μέχρι 7 Ιουλίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Τότε που η προεκλογική μάχη θα βρίσκεται στο φίνις, έτσι, στην τελική ευθεία. Θέλω να πιστεύω και είναι ελπίδα μου, αν τελικά κάνει αυτό το ατόπιμα η κυβέρνηση και προχωρήσει στον ορισμό ηγεσίας του Αρείου Πάγου, ότι θα βάλει ένα στόπο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν θα υπογράψει το προεδρικό διάταγμα, υπάρχουν οι εναλλακτικές, δεν μπορεί να παραταθεί η θητεία της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, απλά στην ιεραρχία ο δεύτερος αντικαθιστά τον πρώτο και η νέα κυβέρνηση με τη λαϊκή νομιμοποίηση μπορεί μετά να ορίσει την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έρθει η δικαιοσύνη, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, θα μου πείτε ανεξάρτητη που ορίζεται από την κυβέρνηση, για να προσθέσω στον προβληματισμό του Γιώργου του Μπανάτσα. Ζητώ συγγνώμη, προηγουμένως. Ναι, όμως η λαϊκή νομιμοποίηση, η κυβέρνηση, έχει τη δεδηλωμένη στη Βουλή. Και έχει και τη δεδηλωμένη στο εκλογικό σώμα, στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό ορίζει μέσα στο πλαίσιο μιας αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί σε άλλες χώρες και άλλες διαδικασίες. Ωστόσο, μια πρώτη εξήγηση είναι αυτή, αλλά δεν πρέπει να πληγωθεί η δικαιοσύνη στο πλαίσιο μιας σκληρής προεκλογικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση φέρει ολόκληρη την ευθύνη και το να καλεί προσχηματικά και προεκλογικά για συνεννόηση, θέλοντας να επιβάλλει τα ονόματα που έχει επιλέξει, αυτό δεν πείθει κανέναν. Ωραία. Εσείς όμως βάζετε στο κάδρο, όπως το κάνει και το κίνημα αλλαγής, όχι μόνοι σας, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όλοι όμως ξέρουμε από την αλλαγή του πολιτεύματος, από τη δεκαετία ακόμη του 80, ότι δεν έχει συμβεί ποτέ να παρέμβει. Εκτός αν έχετε να αποθέσει την πίστη και τις ελπίδες σας στην άλλη, στην άλλη ιδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας, στην επιστημονική του ιδιότητα. Αυτή οπωσδήποτε παίζει κάποιο ρόλο από τους γνωστούς συνταγματολόγους. Γι' αυτό λέω. Αλλά από εκεί και πέρα μπορεί να μην έχει συμβεί, να μην έχουν υπογραφεί νόμοι και προεδρικά διατάγματα, αγαπητέ Σωτήρη, όμως υπό το φόβο της άρνησης και της αντίδρασης του Προέδρου ή με παρασκηνιακές, αν θέλει, συνεννοήσεις, αποσύρθηκαν πράγματα πάρα πολλά στο παρελθόν. Λες, και ήρθαν βελτιωμένα. Όχι, και τα μάθαμε, και τα μάθαμε. Έτσι. Ήρθαν βελτιωμένα, επανακατατέθηκαν νομοσχέδια, αποσύρθηκαν νομοσχέδια και ούτω καθεξής. Θέλω να πω όμως αυτή η αιμονή της κυβέρνησης να βάλει στην προεκλογική αντιπαράθεση τη δικαιοσύνη, το θεσμό της δικαιοσύνης, οπωσδήποτε δεν συνάδει με τα μέχρι σήμερα γνωστά. Δηλαδή, η δικαιοσύνη ας την αφήσουμε στην ησυχία της, να κάνει τη δουλειά της, να παραμένει ανεξάρτητη όπως όλοι τη θέλουμε, γιατί αν εμπλακεί τώρα σε μια σκληρή πολιτική αντιπαράθεση, ουδείς γνωρίζει ποια θα είναι τα αποτελέσματα στο μέλλον. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτό το θέμα που θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Περιμένουμε έτσι κι αλλιώς την συνεδρίαση. Το χειρότερο όμως, ξέρεις, που είναι, αγαπητέ Σωτήρη, ότι ο Πρωθυπουργός, ενώ λέει ότι έλαβε το μήνυμα, με αυτά και με αυτά δείχνει ότι δεν έλαβε το μήνυμα της προηγούμενης Κυριακής. Γι' αυτό καλώ τους πολίτες να το κάνουν πιο ηχηρό το μήνυμα της 7ης Ιουλίου, για να είναι πιο εύληπτο και κατανοητό. Μάλιστα. Εσείς λοιπόν ζητάτε να το συμπεριλάβουν και αυτό μέσα στα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα για τα οποία λέτε ότι ήδη έστειλε τα μηνύματα ο λαός την περασμένη Κυριακή? Με μπερδεύει το χαμόγελό σου, γιατί διατυπώνεις μία ερώτηση και διαβάζω άλλες 100. Καλά, στο χαμόγελό σου. Αλλά λοιπόν, λέτε εσείς στη Νέα Δημοκρατία ότι πρέπει να βάλετε και αυτό, να το συνυπολογίσετε μέσα στα άλλα,
που έχει κάνει η κυβέρνηση. Γιατί στον απολογισμό που κάνει από την Κυριακή και εδώ θα η κυβέρνηση, εγώ δεν στέκομαι σε αυτό για το αν είπε ο Φλαμπουράρης, αν κατάλαβαν τι έκαναν. Δεν το είπε μόνο ο Φλαμπουράρης, το είπε και εγώ ο κύριος Φίλτης. Εγώ στέκομαι στο ότι εμείς έχουμε μια παραγωγή έργου που δεν προλάβαμε να την επικοινωνήσουμε. Έχουμε όμως και μια καταδυνάστευση, μια ταπείνωση, μια εξαφάνιση, μια εξόντωση μιας ολόκληρης μεσαίας τάξης. Αποφεύγει να συζητήσει γι' αυτό. Λένε μισόλογα, δεν δώσαμε σημασία στη μεσαία τάξη. Αν δεν δίναν σημασία στη μεσαία τάξη και την άφηναν στην ησυχία της να κάνει τη δουλειά της, πιθανώς δεν είχαμε τέτοια αποτελέσματα. Βλέπετε τι γράφουν γνωστές εφημερίδες του εξωτερικού, ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες και του εσωτερικού, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και τόσες άλλες κατηγορίες επιχειρηματίες που περιμένουμε να παράξουν πλούτο για να μοιραστεί αυτό στην ελληνική κοινωνία, εξοντώθηκαν κυριολεκτικά από αυτή την κυβέρνηση. Ο αγρότης δεν μπορεί να βάλει μπροστά την παραγωγή του. Ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα βλέπει το μισθό του να συρρυκνώνεται συνεχώς. Ο ελεύθερος επαγγελματίας πληρώνει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές τεραστίων διαστάσεων και η αναδουλειά του είναι καθημερινή. Για αυτούς τους ανθρώπους που παράγουν τον πλούτο και για τον εφοπλιστή και τον επιχειρηματία μέσα στο πλαίσιο που θα δώσει θέσεις εργασίας και θα σεβαστεί τους νόμους, για τον ξενοδόχο, για όλους αυτούς μιλάμε εμείς και θέλουμε να εργαστούμε. Γιατί μιλάμε όμως για αυτούς, Σωτήρη, γιατί αγαπάμε περισσότερο αυτούς? Όχι, γιατί από τον πλούτο που παράγουν αυτοί θα πληρώσουμε καλύτερο μισθό στη καλύτερη σύνταξη, καλύτερο μισθό στο δημόσιο υπάλληλο, καλύτερες προνοιακές δομές, καλύτερη παιδεία, καλύτερη υγεία. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να εξοντώνεις αυτόν που σου φέρνει τα λεφτά. Θα πεινάσεις, είναι βέβαιο. Και το αναλύουν πολύ καλά όλες οι εφημερίδες του εξωτερικού. Λέμε για την ανάγνωση των δεδομένων που έχουμε μπροστά μας. Μα γι' αυτό τους κατηγορούμε. Και από τα μέσα ενημέρωση και από τους οίκους αξιολόγησης και από τα τραπεζικά. Ύστερα το ότι προσδοκά η παγκόσμια κοινότητα και η οικονομία καλύτερες μέρες για την Ελλάδα από την έλευση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει προεξοφληθεί ήδη στην οικονομία, στα spreads και τα λοιπά, πρώτη φορά ιστορικό χαμηλό, κάτω από τα 3%. Είχαμε ένα μικρό ράλι στο χρηματιστήριο και συνεχίζει με θετικές προοπτικές. Εγώ δεν λέω ότι αυτά είναι οι μοναδικοί δείκτες. Ο σημαντικότερος δείκτης, ξέρεις ποιος είναι, αγαπητέ Σωτήρη, ο έμπορος στην Ερμού του Βόλου και στον Αλμυρό, ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο ηλεκτρολόγος, ο υδραυλικός, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συνεχίζουν να εργάζονται ακόμα στις βιομηχανικές περιοχές του Βόλου και του Αλμυρού, ο δικηγόρος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο γιατρός, ο ελεύθερος επαγγελματίας που είδαν ότι κόβοντας το σύνολο των παραστατικών πρέπει να καταβάλουν το 80% σε φόρους και εισφορές. Καλά, πάντως πρέπει να το κόψουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες το παραστατικό τους. Βεβαίως. Έτσι. Δεν λέει κανένας όχι. Να πω ότι όλοι αλλά να επιβαρύνεται 72% και 80% ούτε καν 50-50 με το κράτος. Ναι, εντάξει. Αυτά σύμφωνα. Ήταν, αυτά είναι ήταν άλλη που έριξαν στο... Εγώ λέω γιατί εσύ όσο ήσουν στη δουλειά μας δεν μπορούσες να πάρεις μισθοδοσία αν δεν είχες παραστατικό ή να είσαι με πρόσληψη. Και τα λοιπά, ναι. Έτσι, ναι. Αυτό πρέπει να το δούμε όμως. Νομίζω ότι αν εξορθολογιστούν οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές, ειδικά μετά από αυτή τη λέλαπα των 4 ετών που πέρασε όλος αυτός ο κόσμος της παραγωγής και της εργασίας, γιατί σε αυτούς απευθυνόμαστε, έχει κατανοήσει ότι είναι καλύτεροι οι μικρότεροι φορολογικοί συντελεστές, τις οποίους πληρώνουν όλοι, παρά οι μεγαλύτεροι φορολογικοί συντελεστές που όλοι προσπαθούν να τους αποφύγουν. Και περισσότερα έσοδα πάνε στα δημόσια ταμεία και οι σχέσεις πολίτη-κράτους είναι βελτιωμένες και ξέρουμε τι πληρώνουμε, κάνουμε τον προγραμματισμό μας και πού πάνε αυτά τα χρήματα. Το είχε πει άλλωστε ο Ζολώτας, που θεωρούνταν και ένας από τους σοφούς οικονομολόγους του προηγούμενου αιώνα. Τρεις λέξεις είχε πει, αγαπητέ Σωτήρη. Οι φόροι σκοτώνουν τους φόρους. Δηλαδή, όσο μεγάλοι οι συντελεστές, τόσο μικρότερες είναι οι εισπράξεις. Άρα, γιατί δεν ακολουθούμε αυτόν τον δρόμο, αυτόν τον δρόμο που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, θα τον ακολουθήσουμε και θα έρθει η ανάπτυξη, διότι βλέπετε ότι και οι υποψήφοι επενδυτές που διαμορφώνουν το παγκόσμιο κλίμα στην αγορά, αλλά και το εσωτερικό κλίμα μέσα από τα παραδείγματα που σας είπα προηγουμένως, αναμένουν να έρθουν στη χώρα να επενδύσουν. Χωρίς επενδύσεις, κανενός η ζωή δεν μπορεί να βελτιωθεί. Αν τα χρήματα είναι πάντα συγκεκριμένα και λιγοστεύουν συνεχώς, το μερίδιο του καθενός μας θα μικραίνει συνεχώς. Είναι πολύ απλό. Πρέπει να αυξηθεί η πίτα για να πάρουμε μεγαλύτερο κομμάτι όλοι. Εσείς σε αυτά στα οποία λέτε πως κάνει σπέκουλα η άλλη πλευρά,
θα επανέλθετε στη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου. Ήδη έκανες αναφορά στο ασφαλιστικό, άρα και συνταξιοδοτικό, για το οποίο σας λέει ότι να, και ο Στουρνάρας, το μοντέλο Πινοσέτ που έχει επεξεργαστεί, καλά, ο Μητσοτάκης υπερασπίζεται. Δωρεάν υγεία, μια σειρά από ζητήματα, εν πάση περιπτώσει, που βάζει η άλλη πλευρά, που λέτε, κοιτάξτε, ότι διαστρεβλώνουν τις θέσεις μας. Την ατζέντα θα την ορίσουμε εμείς, γιατί είμαστε οι νικητές της προηγούμενης Κυριακής. Καλά, δεν πάει όμως. Τους καταγράφουμε, θα απαντηθούν όλα, όπως απαντήθηκαν και στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο, και το εκλογικό σώμα άκουσε εμάς και όχι την προπαγάνδα ΣΥΡΙΖΑ περί Πινοσέτ, 7ωρων και όλα αυτά. Αγαπητέ Σωτήρη, έχουν κάνει σημαία το 7ωρο διαστρεβλώνοντας μια φράση του Προέδρου μας. Από το 2015 και μετά, το 60% των συμβάσεων που υπογράφηκαν στον ιδιωτικό τομέα αφορούσε 4ωρα και 2ωρα. Υπάρχει σήμερα στην ελληνική αγορά εργασίας καμιά ανάγκη για 7ωρη και για 8ωρη και 7ήμερη απασχόληση? Δεν υπάρχει. Στον τομέα που υπήρχε, στον τομέα του τουρισμού, για 6 μήνες το χρόνο, ευλόγησε τη σύμβαση η κυρία Αξιόγλου. Εκεί πραγματικά υπάρχει ζήτηση για 7ήμερη απασχόληση και υπέγραψε και το σχετικό ΦΕΠ. Μάλιστα. Οι άνθρωποι διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα. Τι άλλο να πούμε? Λοιπόν, και ο Χρήστος Μπουκώρος θα είναι μαζί μας το βράδυ της Κυριακής. Άρα όλα αυτά μόνο τα ωραία θα τα επαναφέρουμε στην συζήτηση. Να πω μια μόνο, έτσι, γιατί βρισκόμαστε μας στην έναρξη περίπου της προεκλογικής περίοδου. Εγώ θέλω όσους μας βλέπουν και όλους τους συμπολίτες να τους καλέσω σε μια συστράτευση, σε έναν αγώνα. Νομίζω ότι ερχόμαστε για να ενώσουμε όλους τους Έλληνες, για να πετύχουμε όσα είπαμε προηγουμένως. Να τους καλέσω και στον προσωπικό μου αγώνα. Νομίζω ότι 4 χρόνια εργάστηκα σκληρά και μου το λένε οι πολίτες ότι το αναγνωρίζουν αυτό και ελπίζω να αναγνωριστεί και μέχρι το τέλος. Θέλω να είναι μαζί μου οι συμπολίτες, ήταν ανοιχτές πάντα οι πόρτες μου, τα τηλέφωνά μου, ήμουνα κοντά στους πολίτες για 4 χρόνια και σε αυτές τις 35 μέρες θα τα πούμε ακόμα καλύτερα, ακόμα στενότερα νομίζω. Σας ευχαριστώ. Εγώ, αγαπητέ Σωτήρη, ευχαριστώ. Τώρα μην εγώ, αγαπητέ Σωτήρη, μην υποκρινόμαστε, έτσι, ότι μιλάμε στον πληθυντικό, λοιπόν, μεταξύ μας. Ναι.